Στο Αιγαίο και δι' στο Βόρειο Αιγαίο κινείται αυτές τις ημέρες το μοναδικό ίσως κρουαζιερόπλοιο World Explorer. Πραγματοποιεί κρουαζιέρα για μικρό αριθμό επιβατών, συγκεκριμένα είναι περίπου 100. Καταφέρνει και κρατά ζωντανό τον τουρισμό τη κρουαζιέρα στη χώρα μα, αν και αυτό υπέστη μεγάλο πλήγμα λόγω του κορονοϊού. Το πρωί τη Δευτέρα, το κρουαζιερόπλοιο θα έρθει στην Καβάλα στο κεντρικό λιμάνι. Θα είναι η πρώτη άφηξη του 2020 και θα είναι έκπληξη που θα υπάρχει και αυτή. Στο λιμάνι θα το υποδεχτούν η Διεύθυνση Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα και προσωπικό του ΟΛΚ και του Λιμεναρχείου. Κατά την έξοδο των επιβατών, θα γίνει σε όλου θερμομέτρηση ενώ θα τηρείται το σύνολο των σχετικών πρωτοκόλων. Το πλοίο είναι μαθημένο σε αυτού του ελέγχου αφού η διακατάσταση επικρατεί και στα υπόλοιπα ελληνικά λιμάνια που επισκέφτηκε πρόσφατα. Το πλοίο θα έρθει στην Καβάλα από τη Θάσο και θα έχει επόμενο προορισμό το λιμάνι της Λίμνου. Όσο για το 2021 υπάρχουν συγκρατημένα σχέδια των εταιριών, αλλά είναι ακόμη νωρί για προγράμματα, ημερομηνίε και ανεπίσημε έστω πληροφορίε. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αθανάσιο Τσόνη, η περιφέρεια εργάζεται και για τον τομέα του τουρισμού, την κρουαζιέρα, για το επόμενο καλοκαίρι. Φέτο, μια περίεργη χρονιά γενικότερα. Αλλιώ είχε ξεκινήσει το στρατηγικό μα σχεδιασμό, αλλιώ ε, κατέληξε. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που επήγει και είναι σημαντικό είναι η υγειονομική ασφάλεια. Αυτό το πράγμα πρέπει να διασφαλίσουμε. Ε, καταφέραμε μέσα στην ε, δίνη αυτή τη πανδημία ε, να θεωρούμαστε μια υγειονομικά ασφαλή ε, περιοχή. Δηλαδή, και τα λίγα κρούσματα τα οποία παρατηρήθηκαν απομονώθηκαν ακολουθήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο ο οποίος εργάζεται στο τουριστικό κλάδο, τους ξενοδόχους, τα καταλήματα και την εστίαση οι οποίοι έδειξαν επαγγελματισμό και βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εργαζόμαστε και στο κομμάτι της κουρασγέρας για την επόμενη χρονιά. Ε, βέβαια αφού στρώσει το υγειονομικό τοπίο και η υγειονομική ε, και συνθήκες το επιτρέπουν, ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο κρουαζιερόπλαιο τη Πορτογαλική Εταιρεία είναι εξοπλισμένο με περιβαλλοντικά βιώσιμη και πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Rolls Royce. Μία ακόμη αναφορά για το ίδιο πλοίο έχει σχέση με την άφηξή του στο λιμάνι του Πειραιά στις 22 Σεπτεμβρίου. Παρθενική άφηξη για το μικρό κρουαζιερόπλαιο, το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί της 3 22 Σεπτεμβρίου. Το πλοίο έχει μήκος 126 μέτρα και πλάτος 25 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει μέχρι 200 επιβάτες. Θα πραγματοποιεί 15 ημέρες κρουαζιέρες σε ελληνικά λιμάνια και στην Τουρκία. Έχει κατασκευαστεί το 2019 στην Πορτογαλία.